Δεν έχουν τέλος οι απαράδεκτες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε μία ακόμη χωματερή σκουπιδιών σε ένα ακόμη κομβικό σημείο στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων. Απαράδεκτες εικόνες στην περιοχή Μαλάδων Φοινικιάς λίγο πριν τον Ζερβού Μετόχη. Μία μεγάλη χωματερή σκουπιδιών έχει σχηματιστεί με τους αρμόδιους να διαφορούν. Ηράκλειο 2023, παραμονές εκλογών, οι κύριοι δημοτικοί άρχοντες, έμισθοι και άμισθοι, μας ζητούν ξανά το ψήφο μας και πρέπει εμείς να καταπίνουμε με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τη δικιά τους αναλυσία και την δικιά τους αδιαφορία. Πέρα από τις μίνι χωματερές που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως αυτή, όπου το κακό επαναλαμβάνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα, με τους αρμόδιους από τον Δήμο Ηρακλείου να διαφορούν, όπως υποστηρίζει γνωστός επιχειρηματίας. Η εικόνα που βλέπετε είναι μόνιμη τους τελευταίους μήνες. Για το λόγο ότι είναι στην πόρτα του σπιτιού μου, στην πόρτα της επιχείρησής μου. Είμαι αναγκασμένος και μέχρι τώρα περισσότερες από 3 ή 4 φορές έχω αναγκαστεί με ίδια μέσα. Με τσαπάκι και με φορτηγά να τα απομακρύνουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο πελάτης μας, ο καλεσμένος, δεν έχει καμιά διάθεση να βλέπει όλη αυτή την χείριστη εικόνα. Αλλά πέρα από την επιχείρηση τη δικιά μου, αυτή είναι και μια εικόνα του Ηρακλείου, δυστυχώς. Δημότες και διερχόμενοι οδηγοί αντικρίζουν τις άθλιες αυτές εικόνες, με τους επιχειρηματίες της περιοχής να διαμαρτύρονται. Οι αρμόδιοι τα ξέρουν. Τους έχουμε ενημερώσει πάμπολες φορές και θα σας πω ένα γεγονός. Ο συγκεκριμένος χώρος πληρώνει κάθε μήνα δημοτικά τέλη περίπου 2.000 ευρώ. Χωρίς αποκομιδή σκουπιδιών, καμία αποκομιδή. Και η εικόνα αυτή. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου τι κάνει? Κοιμάται ύπνο βαθύ. Αρκετές φορές ο κύριος Θοδωρής Καλαθάκης έχει διαθέσει δικά του μέσα για την απομάκρυση των μπαζών και των σκουπιδιών. Όμως το ποτήρι της αγανάκτησης ξεχύλισε, με τον ίδιο να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τη Λότζια. Καλές εκλογές. Αυτό έχω να τους πω. Καλά μυαλά. Και να μην ζητάνε μόνιμα μόνο από τους πολίτες. Θα πρέπει όποιος πραγματικά θέλει να εκτεθεί, να είναι έτοιμος κάθε πρωί να ξυπνάει πρωί και να κοιτάει το συμφέρον της πόλης. Όχι πριν τις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές. Δυστυχώς βλέπουν τον καθρέπτη του Ηρακλείου.